πρώτη μου ερώτηση φυσιολογικά αφορά τη θητεία σας μέχρι τώρα ως δήμαρχος. Τι έργο έχετε να επιδείξετε στους πολίτες του Ζωγράφου? Αυτή είναι η πρώτη θητεία που έχουμε αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου. Είναι μια πενταετής θητεία που δουλέψαμε δεσμευμένοι στο κοινό μας συμβόλαιο, το πρόγραμμα το οποίο είχαμε υποβάλει στους δημότες του Ζωγράφου για να μας δώσουν την εμπιστοσύνη τους. Δουλέψαμε με συνέπεια, ειλικρίνεια, με εντιμότητα και έχουμε υλοποιήσει ένα μεγάλο μέρος αυτού του προγράμματος. Θα αναφερθώ στα μεγαλύτερα έργα που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την πενταετία και αφορούν πρώτα απ' όλα τις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, γιατί όπως γνωρίζετε ο Δήμος Ζωγράφου είναι ένας από τους πιο πυκνοκατοικημένους Δήμους της Αθήνας. Επομένως είχαμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε ανάσες πρασίνου στην γειτονιά μας. Πρώτα και κύρια θα ήθελα να αναφερθώ στο πάρκο στο Γουδί, όπου αναπλάσαμε 49 στρέμματα του πάρκου στο Γουδί και με χαρά υποδεχόμαστε την πρόθεση του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο ακούσαμε από τους υπουργούς ότι πρόκειται πολύ άμεσα να δημιουργηθεί εκεί. Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αφορά την απόκτηση της Βίλα Ζωγράφου. Η απόκτηση του κτήματος της Βίλας Ζωγράφου, ενός κτήματος 10 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης μας, είναι ένα πρόβλημα που απασχολούσε το Δήμο μας τα τελευταία 40 χρόνια. Από το 2017 αποκτήσαμε τη Βίλα Ζωγράφου, την ανοίξαμε στους δημότες, ολοκληρώσαμε τη δωρεά στο 50% του ελεύθερου χώρου που προοριζόταν από προηγούμενες διοικήσεις για να κτιστούν εκεί ένα μικρό μολ και συγκρότημα κινηματογράφων. Και έτσι έχουμε στη διάθεση των δημοτών 10 στρέμματα ελεύθερων χώρων, ένα πάρκο πολιτισμού και αναψυχής στο κέντρο της πόλης μας, στο οποίο ήδη από το 2017 λειτουργούν το οδείο του Δήμου μας, λειτουργούν εκθέσεις ζωγραφικής και άλλων ζωγραφιωτών, κυρίως ζωγραφιωτών δημιουργών, και λειτουργούν το εραστεχνικό τμήμα του κινηματογράφου και το εραστεχνικό τμήμα της φωτογραφίας του νομικού προσώπου. Ταυτόχρονα στο κοινόχρηστο χώρο της Βίλας, στο πάρκο της Βίλας Ζωγράφου, πραγματοποιούνται μουσικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Μεγάλο βάρος δώσαμε σε αυτήν την πρώτη μας θητεία στα θέματα του πολιτισμού. Όπως γνωρίζετε, η πόλη του Ζωγράφου είναι μια πόλη πανεπιστημίου πολύ, είναι μια πόλη της νεολαίας. Επενδύσαμε λοιπόν στον πολιτισμό, συνδέσαμε τον πολιτισμό με την αλληλεγγύη και έτσι οι κάτοικοι του Ζωγράφου απολαμβάνουν τη δημιουργία κάποιων πολιτιστικών θεσμών, όπως τα Χριστούγεννα που έχουμε τον πολιτιστικό θεσμό «Η πόλη γιορτάζει», συναυλίες και εκδηλώσεις για παιδιά. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο έχουμε ραντεβού στο σινεμά στο Δημοτικό Κινηματογράφο Αλέκα. Συνεχίζουμε με το μαθητικό φεστιβάλ που ξεκινάει αυτή την περίοδο και αφορά εκδηλώσεις μέσα στα σχολεία όπου παρουσιάζεται η ερασιτεχνική δημιουργία των μαθητών, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, χορευτικές εκδηλώσεις. Συνεχίζουμε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 21 Ιουνίου, όπου πραγματοποιούμε συναυλίες, όπως σας είπα, στη Βίλα Ζωγράφου, στο Υπαίθριο Θέατρο Ζωγράφου και στο Πάρκο Γουδί. Το Σεπτέμβριο οι ζωγραφιώτες παρακολουθούν θέατρο για 15 μέρες στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εραστεχνικών Θειάσων και στο τέλος Σεπτεμβρίου φιλοξενούμε εθνικοτοπικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα και παρουσιάζουμε το παραδοσιακό φεστιβάλ μουσικής, χορών και γεύσεων. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίσαμε την περιοχή μας, απέκτησε πολιτιστική ζωή και ταυτότητα, συνδέοντας τον πολιτισμό με την αλληλεγγύη, καθώς οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρονται δωρεάν, μόνο με προσφορά τροφίμων και φαρμάκων για το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου μας. Όπως γνωρίζετε, αυτό το διάστημα υπήρχε η περίοδος της κρίσης των μνημονιακών πολιτικών, που πολλοί συνδημότες μας και ευρύτερα κάτοικοι της περιοχής μας αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και διαβίωσης. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, όπως είναι το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπολείο, το Ανταλλακτήριο Ρούχων, το Κοινωνικό Φροντιστήριο στα Ηλίσια και στους Ζωγράφου, όπου παρακολουθούν πολλά παιδιά από τα σχολεία του Δήμου μας, παράλληλα με το σχολείο τους και μαθήματα ξένων γλωσσών, και έχουμε και αρκετές επιτυχίες στην εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Και πρόσφατα δημιουργήσαμε εδώ και ένα χρόνο το Κέντρο Υποστήριξης Δανειοληπτών, γιατί αρκετοί συνδημότες μας, πολίτες του ζωγράφου, αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως όλοι άλλωστε, με τα θέματα της αποπληρωμής των δανείων τους. Ταυτόχρονα βοηθήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας τη δημιουργία 2 τοπικών μονάδων υγείας στο Δήμο Ζωγράφου, που στελεχώθηκαν αρκετά γρήγορα και εξυπηρετούν όλους τους πολίτες με οικογενειακούς γιατρούς και άλλες ειδικότητες σχετικές με την παροχή φροντίδας υγείας. Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντικό τη δουλειά που έγινε στα σχολεία της περιοχής μας. Στόχος μας και υποχρέωσή μας ήταν να έχουμε όμορφα και ασφαλή σχολεία και σε αυτή την κατεύθυνση δουλέψαμε, δημιουργώντας εκείνες τις υποδομές, όπως είναι οι σχολικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιστρώσαμε τις σχολικές αυλές με τάπητες ώστε να δημιουργηθούν και πρόσθετες αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα στους χώρους του σχολείου και ταυτόχρονα προχωρήσαμε στην ανακατασκευή πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων που δεν σας κρύβω είχαν πολλά προβλήματα, δεν ήταν αδειοδοτημένες και προείχε για μας το θέμα της ασφάλειας αυτούς τους χώρους. Έτσι, με χρήματα της Περιφέρειας Αττικής, με τη χρηματοδότηση μάλλον της Περιφέρειας Αττικής, ανακατασκευάσαμε το ηλίσιο κολυμβητήριο, το οποίο αυτές τις μέρες φιλοξενεί τα τσίτια παλαιλλήνιους αθλητικούς αγώνες κολύμβησης. Ανακατασκευάσαμε το κλειστό γήπεδο Ηλυσίων, το οποίο μετονομάστηκε σε γήπεδο Αντώνης Φώτσης προς τιμήν του μεγάλου αθλητή, του μπάτμαν του ελληνικού μπάσκετ, του Αντώνη Φώτση, που είναι ηλυσιώτης. Ανακατασκευάσαμε το κλειστό γήπεδο του Ζωγράφου και τα γήπεδα 5x5 στο αθλητικό κέντρο στο πάρκο Γουδί. Και στη συνέχεια έχουμε προγραμματίσει την ανακατασκευή και όλων των άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή μας. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε το μαζικό αθλητισμό και τα αεραστεχνικά σωματεία, ώστε να προσφέρουν ασφαλείς εγκαταστάσεις προσβάσιμα στους νέους της πόλης μας, ενθαρρύνοντάς τους να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αν επανεκλεγείτε στις επερχόμενες εκλογές, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας? Για την επόμενη περίοδο, με τη γνώση και την εμπειρία αυτής της πρώτης πενταετίας, έχουμε σχεδιάσει μαζί με τους πολίτες της πόλης μας 12 κεντρικούς στόχους, τους οποίους παρουσιάσαμε. Θα αναφερθώ σε μερικούς από αυτούς που κατά τη γνώμη μου είναι οι πιο σημαντικοί. Το πρώτο θέμα αφορά την ενοποίηση της Βίλα Ζωγράφου με τα πάρκα που την περιβάλλουν και την πλατεία Γαρδένιας, όπου σε λίγα χρόνια θα γίνει ένα σταθμός του μετρό, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο πάρκο 25 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας και αξιοποιήσαμε γι' αυτό το σκοπό τη συνεργασία μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχουμε έτοιμη τη μελέτη για την ολοκλήρωση αυτού του πάρκου. Ένας δεύτερος στόχος αφορά το κτίριο Ποταμίτη και την είσοδο της πόλης μας. Σε αυτή την περίοδο αγοράσαμε έναντι 550.000 ευρώ το κτίριο Ποταμίτη και παρακείμενα οικόπεδα. Το κτίριο αυτό αποτελεί διατηρηταίο μνημείο, όπου πάλι βασισμένη σε μια μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προγραμματίζουμε τη δημιουργία ενός θεάτρου που δεν υπάρχει στην πόλη μας, καθώς επίσης και καλλιτεχνικών εργαστηρίων στο κτίριο αυτό, μαζί με τη δημιουργία ενός πάρκου, το οποίο θα αποτελέσει ένα σύμβολο για την είσοδο της πόλης μας. Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε την αλλαγή όλου του δικτύου φωτισμού της πόλης με LED, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ώστε να αναβαθμίσουμε και να δημιουργήσουμε ασφαλείς χώρους και πάρκα στην περιοχή του Ζωγράφου, των Ηλυσίων και στο Γουδί. Έχουμε προγραμματίσει τη δημιουργία 2 νέων κτηρίων παιδικών σταθμών στην Οδό Γαλήνης και στην Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο έχουμε ολοκληρώσει την επισκευή και την πιστοποίηση 7 νέων παιδικών χαρών και προγραμματίζουμε την δημιουργία άλλων νέων 5 παιδικών χαρών στο Δήμο Ζωγράφου, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, νέους ελεύθερους χώρους. Σχετικά με τα αθλητικά, βρισκόμαστε σε διαγωνιστική διαδικασία για την ανακατασκευή του γηπέδου Σωτήρης Πέτρουλας και του γηπέδου ποδοσφαίρου και του γηπέδου μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Γουδί.
προσπαθώντας να λύσουμε το πρόβλημα της στάθμευσης του κυκλοφοριακού και της προσβασιμότητας στο Δήμο Ζωγράφου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκπονήσαμε σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο προχωρούμε στην εφαρμογή του στην επόμενη περίοδο. Και στα πλαίσια αυτού σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός νέου υπόγειου γκαράζ στο χώρο της, του κινηματογράφου, του παλαιού κινηματογράφου Νιώβη, στη συμβολή των οδών Μπισκίνη και Πιεράκου. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε την υλοποίηση ενός δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων χαμηλής κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να διευκολύνουμε την διέλευση των πεζών και την δημιουργία νέων χώρων ελεύθερων στο Δήμο Ζωγράφου. Στον τομέα της βελτίωσης της καθαριότητας, δεδομένου ότι είχαμε παραλάβει ένα πολύ γερασμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, φροντίσαμε και σήμερα έχουν τοποθετηθεί 12 υπόγειοι κάδοι, οι οποίοι θα διευκολύνουν την αποκομιδή και τη βελτίωση της καθαρής πόλης, και σχεδιάζουμε με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου την τοποθέτηση άλλων 40 υπόγειων κάδων, οι οποίοι θα δώσουν νέα εικόνα στην καθαριότητα της πόλης μας. Το πλαίσιο της βελτίωσης της προσβασιμότητας και της διασύνδεσης των συγκοινωνιών της πόλης μας με το μετρό, πρόσφατα αποκτήσαμε 3 νέα δημοτικά λεωφορεία, τα οποία έχουν τεθεί ήδη σε κυκλοφορία και συνδέουν τις γειτονιές της πόλης μας, αλλά και την πόλη μας με το μετρό, το σταθμό Κατεχάκη. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι στόχος μας από την αρχή της θητείας μας και αυτή, αλλά και προχωρώντας την επόμενη θητεία, είναι να αναπτύξουμε την ταυτότητα της πόλης μας σαν μια πόλη πανεπιστημιούπολη, μια πόλη των γραμμάτων και της νεολαίας, η οποία θα βοηθήσει την ανάπτυξη της πόλης μας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Ο Κλισθένης φέρνει μια νέα κατάσταση μέσω της καθιέρωσης απλής αναλογικής. Δηλαδή δεν υπάρχει πια η δυνατότητα ενός δημάρχου να πάρει με χι ποσοστά την απόλυτη πλειοψηφία. Ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή σας από άποψη δυνατότητας συνεργασιών, ιδιαίτερα με προοδευτικές δυνάμεις, με δυνάμεις που έχουν το δικό σας όραμα? Σας ανέφερα ήδη κάποιους προγραμματικούς μας στόχους, καθώς επίσης και την κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε στην πόλη μας, στην εικόνα της πόλης μας. Με βάση αυτούς τους προγραμματικούς στόχους, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στην πόλη μας. Ήδη και από την προηγούμενη περίοδο υπήρξαν περιπτώσεις ομοφωνίας στο Δημοτικό Συμβούλιο για μεγάλα προβλήματα της πόλης, αλλά από την άλλη μεριά το θέμα της προγραμματικής συμφωνίας και της συζήτησης πάνω στα υπαρκτά προβλήματα της πόλης, νομίζω ότι είναι αυτό που θα πρέπει να κυριαρχήσει, πέρα από στήρους πολιτικαντισμούς και μικροκομματικές περιχαρακώσεις.